Την μαγεία και τις κρυμμένες ομορφιές του Τρόοδους έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν και τα άτομα που διακινούνται σε τροχοκάθισμα μέσω ενός μονοπατιού μελέτης της φύσης. Λίγο πριν την πλατεία της Οροσειράς, το τμήμα Δασών πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε ένα μονοπάτι προσβάσιμο για όλους. Διαβήκαμε το μονοπάτι μαζί με λειτουργούς του τμήματος Δασών και μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε επιλογές στα άτομα με αναπηρίες για να κάνουν διαφορετικές δραστηριότητες. Και η επίσκεψη στη φύση, στα δάση μας, είναι μια εξαιρετικά σημαντική χρήσιμη δραστηριότητα για όλους τους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα κυκλικό μονοπάτι μήκους 1500 μέτρων με παγκάκια και διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία. Νιώθεις ότι μπαίνεις μέσα στη φύση, στο Τρόοδο, σε ένα περιβάλλον με ονόβια δέντρα, χαλαρώνεις, νιώθεις τον καθαρό αέρα, νιώθεις ότι είσαι ελεύθερος. Ξεφεύγεις από την κλεισούρα της πόλης. Την ίδια ώρα ο επισκέπτης μπορεί να δει νεαρά δέντρα αλλά και την φτερή που απλώνεται σαν πράσινο χαλί κατά μήκος του μονοπατιού. Υπάρχουν ενδυμικά είδη, υπάρχει η μαύρη πεύκη η οποία σε κάποια σημεία είναι και υπερνόβια τα δέντρα. Αν έρθεις πρωί θα ακούσεις περισσότερα πουλιά, ίσως δεις και αλεπού, ίσως δεις και κάποια άλλη. Από το σημείο θέας ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τον κόλπο της Μόρφου καθώς επίσης και την κοιλάδα της Σολιάς. Οι δημιουργοί του μονοπατιού και οι επισκέπτες ανταλλάξαν ιδέες και είδαν στην πράξη την λειτουργία του. Έχουμε δει πως διαφορετικός εξοπλισμός επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες να βγαίνουν και σε εκτός δρόμου διαδρομές με ασφάλεια. Και πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη επίσκεψη που θα γίνουν κάποιες αλλαγές που έχουμε εντοπίσει για να γίνουν αναβαθμίσεις, η κατάσταση θα είναι πολύ πιο καλή και ασφαλής. Και τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων μονοπατιών, τόσο στα ορεινά όσο και στις παραθαλάσσιες.